Καλωσορίσουμε εδώ στα παραπολιτικά την καθηγήτρια επιδημιολογία του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, που είναι κοντά μας, ακριβώς για αυτή την παραλλαγή, να δούμε το τι γίνεται και το τι περιμένουμε. Ανησυχητικό είναι, αλήθεια είναι. Νόμιζα ότι είχαμε ηρεμήσει. Φαίνεται πως δεν λέει να εγκαταλείψει. Κυρία Ψαλτοπούλου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε χρόνια που είστε κοντά μας. Πάντα καλά. Με υγεία. Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι, που ως ένα βαθμό έχετε αναφερθεί, είναι ότι μπορεί να είναι πιο μεταδοτικό το στέλεχος, αλλά δεν δημιουργεί αυτή τη στιγμή κανένα πρόβλημα. Πάντοτε σε αυτά τα στελέχη κοιτάζουμε κατά πόσο μπορεί να διαφύγει το εμβολιασμό και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο καινούριο δεδομένο. Επίσης για τα αντιϊκά φάρμακα θεωρούμε ότι είναι αποτελεσματικό και αυτό που κάνει ο κορονοϊός, που έχουμε μάθει πλέον να ζούμε με αυτόν, είναι ότι υπάρχει περίπτωση κάποια στελέχη να είναι λίγο περισσότερο μεταδοτικά, αλλά φαίνεται ότι μάλλον στο τέλος έτσι και αλλιώς δεν θα προκαλέσουν περισσότερες νοσηλίες ή θανάτους. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι θα περιμένουμε γενικά μεταλλάξεις και στο μέλλον, για τις οποίες ενδεχομένως... Τώρα δεν ξέρω να σας στο το ερώτημα, κυρία Ψαλτοπούλου. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν ξέρουμε το τι μπορεί να γίνει. Μετά από την πανδημία, ευτυχώς η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι ευαισθητοποιημένη σε όλα τα θέματα των λοιμωδών νοσημάτων, όπως και στις παραλλαγές του κορονοϊού. Ναι. Επομένως, υπάρχει πλέον ένα σύστημα, ολόκληρο σύστημα σε εγρήγορση και έχει αποδείξει η επιστημονική κοινότητα ότι δημιουργεί και ελέγχει και παράγει αυτά τα φάρμακα ή αυτά τα εμβόλια, τα οποία μπορεί να είναι πλέον αποτελεσματικά και σε καινούργιες παραλλαγές που μπορεί να δημιουργηθούν. Επομένως, γενικά είμαστε αισιόδοξοι ότι και που υπάρχει ο έλεγχος, η άμεση ανακάλυψη καινούριων παραλλαγών, θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς την αντιμετώπιση. Μάλιστα. Ο Βασίλης ο Βενεζέλος, δεν ξέρω, Βασίλη, αν έχεις κάποιο ερώτημα. Έχω ένα ερώτημα, κυρία Σαλτοπούλου. Γεια σας, κυρία Σαλτοπούλου, χρόνια πολλά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Ήθελα να ρωτήσω πότε αναμένεται η επόμενη αναμνηστική δόση του εμβολίου για τις ευπαθείς ομάδες, για τις ομάδες που είναι ηλικίας άνω των 70, των 65-70 ετών και τους ανοσοκατασταλμένους. Έχετε δίκιο στην ερώτησή σας, από την άποψη ότι καταρχήν η διεθνής επιστημονική κοινότητα δεν θεωρεί ότι όλες οι άλλες ηλικίες χρειάζονται να κάνουν αναπτυξιακή δόση. Επομένως, οι θάνατοι και οι βαριές νοσηλίες περιορίζονται στις ευπαθείς ομάδες που είναι ηλικιωμένοι, αλλά και είναι ανοσοκατασταλμένοι, καρκινοπαθείς, νεφρική ανεπάρκεια και όλα αυτά. Τα νοσήματα, τα βαριά που μας οδηγούν σε μια άμεση ανοσοκαταστολή. Επομένως, ακόμα και σε αυτά περιμένουμε διεθνώς τις καινούριες δημοσιεύσεις, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι στο κατά πόσο, πόσο συχνά, χωρίς να σημαίνει ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο να εμβολιαστούμε, αλλά στο κατά πόσο συχνά θα έπρεπε να εμβολιαζόμαστε έτσι ώστε να κρατάμε ένα υψηλό επίπεδο αντισωματικής απάντησης. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Καλή Ανάσταση με το καλό, κυρία Ψαλτοπούλου. Καλό Πάσχα. Με υγεία. Ο Βασίλης ο Βενεζέλος, θα τον ευχαριστήσω και τον συνάδελφο. Επίσης, καλή Ανάσταση. Χρόνια πολλά, Βασίλη μου. Να είσαι καλά.